Όπως μπορεί ήδη να γνωρίζετε, πολλές χώρες στον κόσμο θέλουν να εκθρονήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνοντας τη θέση της κορυφαίας στρατιωτικής δύναμης του πλανήτη. Οι εχθροί των Αμερικανών είναι πολλοί. Η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, ακόμη και το Ιράν. Το Πεντάγωνο εναποθέτει τις ελπίδες του στα προηγμένα οπλικά συστήματά του, ένα από τα οποία αναπτύσσεται σήμερα υπό την αιγίδα του προγράμματος «Εν αέρια κυριαρχία επόμενης γενιάς». Το εν λόγω πρόγραμμα, περισσότερο γνωστό ως NGAD, είναι το πρόγραμμα που θα οδηγήσει στην παραγωγή του πρώτου μαχητικού έκτης γενιάς για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ίσως προλάβει να γίνει και το πρώτο μαχητικό έκτης γενιάς σε όλο τον πλανήτη, αν είναι έτοιμο νωρίτερα από τα αντίστοιχα προγράμματα της Μόσχας και του Πεκίνου. Για να το καταφέρουν αυτό, οι Αμερικανοί επενδύουν τεράστια κεφάλαια στο πρόγραμμα NGAD. Ήδη έχουν δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια, μιας και η Ουάσιγκτον είναι πολύ αισιόδοξη ότι αυτή η φωνική πλατφόρμα θα την βοηθήσει να παραμένει στην κορυφή της λίστας των στρατιωτικών δυνάμεων για πολλά έτη ακόμη. Οι δυνατότητες του μαχητικού αναμένεται να είναι τόσο εντυπωσιακές που κανένα εχθρικό μαχητικό δεν θα τολμάει να τα βάζει μαζί του. Οι Αμερικανοί υπόσχονται αισθητήρες που θα εντοπίζουν εχθρικούς στόχους σε εντυπωσιακά μακρινές αποστάσεις, οπλισμό που θα καταστρέφει ακόμη και τους πιο καλά θωρακισμένους εχθρούς και ένα stealth προφίλ που θα αποκρύπτει το αεροσκάφος ακόμη και από τα πιο προηγμένα ραντάρ του κόσμου. Το μαχητικό που θα αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του προγράμματος NGAD θα αντικαταστήσει το σημερινό κορυφαίο μαχητικό εν αέρης υποδοχής των Αμερικανών, το stealth F-22 Raptor 5ης γενιάς, που θεωρείται από πολλούς το πιο υπερσύγχρονο μαχητικό του κόσμου. Αν και το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απόρριτο, πράγμα που σημαίνει πως θα γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για το μαχητικό μέχρι να αποκαλυφθεί δημόσια, ξέρουμε πως το πρώτο αμερικανικό μαχητικό 6ης γενιάς θα διαθέτει αυτά τα τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Ένα ραντάρ κατηγορίας AESA, stealth τεχνολογία και κινητήρες μεταβλητού κύκλου. Το προηγμένο AESA ραντάρ θα αποτελεί την καρδιά των αισθητήρων του NGAD, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαχητικό να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να κυνηγά εχθρικούς στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και με πολύ υψηλή ακρίβεια. Η σημαντικότερη βελτίωση που προσφέρουν είναι αδιαμφισβήτητα η ικανότητά τους να σαρώνουν ταχύτατα τεράστιες εκτάσεις εναέριου χώρου, όπως και εκτάσεις του έδαφος και να παρακολουθούν ταυτόχρονα διαφορετικούς στόχους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.